Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν όλη τη χώρα και το νομό Σερών. Τα καιρικά φαινόμενα από σήμερα το μεσημέρι εξασθενούν, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στις αγροτικές καλλιέργειες, ούτε όμως και στις οδικές αρτηρίες. Την ευλογημένη αυτή βροχή χρειαζόταν. Με αυτό το ρυθμό να συνεχίσει δεν θα έχουμε προβλήματα και γι' αυτό προλαμβάνω να σας πω ότι δεν είχαμε προβλήματα, ούτε καν μικροπροβλήματα. Βεβαίως θέλει προσοχή. Όταν έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδίως κάποιες στιγμές, οι συμπολίτες μας, καλό είναι εκείνο το διάστημα να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ιδίως οι μεγαλύτεροι. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός είναι αυτός που βλέπετε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σήμερα ήδη τώρα μίλησα με διάφορους ανθρώπους και στην επαρχία, ιδίως για τον αγροτικό κόσμο είναι εξαιρετική, ευλογία όπως σας είπα. Δεν είχαμε προβλήματα και προχωράμε κανονικά. Όχι, όχι, αυτές οι ποσότητες νερού ήταν πλήρως ελεγχόμενες. Θα έχουμε κάτι από εδώ και πέρα, θα έχουμε έτσι, θα συνεχίσει. Όχι, πλέον είναι σε ύφεση τα γεγονότα. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ή σας είπα, ήταν μια βροχή που καλώς ήρθε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σε κατάσταση επιφυλακής, παρότι βέβαια ο νομός Σερών δεν ήταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η συνεργασία πρώτου και δευτέρου βαθμού, σύμφωνα με τον Αντιπεριφέρειάρχη Σερών, φέρνει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι όταν περιμένεις έντονα καιρικά φαινόμενα, παρότι δεν ήμασταν στο μάτι ή στο επίκεντρο, πρέπει να είσαι έτοιμος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό μπορώ να το πω και σας το λέω και με περηφάνεια, η πολιτική προστασία ενεργοποιήθηκε πλήρως και στον πρώτο βαθμό και σε εμάς. Και πράγματι υπάρχει κράτος και φυσικά η αστυνομία, η πυροσβεστική, όλοι αυτοί είναι επιποδός. Και υπάρχει καλή συνεργασία. Αυτό σημειώστε. Ότι υπάρχει καλή συνεργασία και καλύπτει ο ένας τον άλλον. Οπότε το έχουν νιώσει και αυτό και οι συμπολίτες μας. Δέστε και πώς γίνονται οι οποιασδήποτε παρεμβάσεις. Ο ένας καλύπτει τον άλλον και ξέρετε όταν τα δάχτυλα ενώνουν γίνονται χρωθιά και είναι ενωμένα.